Είμαστε στη Λευκάδα, στην καρδιά του Ιωνίου και συγκεκριμένα στη Βασιλική. Βρισκόμαστε στο λιμάνι, εδώ που γίνεται το αγκυροβόλιο της Βασιλικής, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Ένα έργο που είχε καθυστερήσεις διότι ο μπάλος επέφερε ζημιές και έπρεπε να γίνουν συμπληρωματικές συμβάσεις και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εκτελεί ο Δήμος Λευκάδας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας. Το παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή, διότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023. Το επισημαίνουμε και στον Δήμαρχο και στις υπηρεσίες του Δήμου ότι πρέπει να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες, να απορροφηθούν οι πόροι, να φαίνεται η πορεία του έργου βάσει της απορρόφησης των πόρων. Διότι ο στόχος του ΕΣΠΑ είναι να χρηματοδοτεί τα έργα τα οποία αποδίδονται στην τοπική κοινωνία. Πρέπει λοιπόν το έργο αυτό μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 να έχει ολοκληρωθεί για να επιτελέσει το στόχο της χρηματοδότησής του. Είναι από τα έργα που θα συζητήσουμε στην Κέρκυρα τον μήνα αυτό, 15 με 16 Ιουλίου, που θα γίνει η Επιτροπή Αξιολόγησης με τα στελέχη της διαχειριστικής μας αρχής, του ΕΣΠΑ Ιωνίων Νήσων, με τις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, με τους αρμόδιους του Υπουργείου Ανάπτυξης της χώρας μας και τα αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις Βρυξέλλες. Άλλο έργο εδώ στη Βασιλική που επισκέφθηκα είναι το σχολείο της Βασιλικής. Το σχολείο που επλήγηκε από τους σεισμούς του 2015 και έμειναν ενεργό. Τα παιδιά συνέχισαν τα μαθήματά τους σε κοντέινερ. Η περιφέρειά μας, από όταν ανέλαβε τη διοίκηση της περιφέρειας, από το Σεπτέμβριο του 2019 αρχίσαμε τις διαδικασίες για να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση που είχε εγκριθεί για την επιδιόρθωση, επισκευή, στερέωση, αναβάθμιση του σχολείου. Έγιναν όλες οι νομοποιήσεις, έγιναν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που δυστυχώς τραβήκαν πολύ. Είχαμε μια ατυχία με τον εργολάβο, δεν κυρούσε το χρονοδιάγραμμα. Κάναμε αλλαγή εργολάβου και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε τώρα σε μια τελική πορεία με την ελπίδα, τη διαβεβαίωση θα έλεγα, ότι το Σεπτέμβριο τα παιδιά θα ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά από τις τάξεις και το προάβλιο του σχολείου της Βασιλικής, του εμβληματικού σχολείου στην παραλία της Βασιλικής.